χωρίς την Ελένη και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Εκτός από την Εύα και τη Φίφη, αρχίζει και ο μπαμπάς να έχει στερητικό σύνδρομο. Ευτυχώς σήμερα μετακομίζουν δίπλα οι καινούργοι μας γείτονες και θα απασχοληθούμε με κάτι. Γιατί όπως λέει η γιαγιά Εφηγένη, ο γείτονας είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, αλλά και ο χειρότερος εχθρός. Τι γίνεται, πατέρα? Μετακομίζουν στο απέναντι διαμέρισμα. Αχά, για να δούμε. Κάτσε, παιδί μου, θα μας περάσουν για κουτσομπόλιδες. Ενώ δεν είστε καθόλου. Όχι, βέβαια. Πού αποφάσουν και δορυφορική κεραία. Και μεγάλα ηχεία. Τεράστια. Ευτυχώς που δεν είναι τίποτα πουρά, ε! Πιο δυνατά μιλά, δεν σε ακούσαν ακόμα. Ναι, όντως, αυτοί που κατεβάζουν τα πράγματα είναι νέοι. Καλύτερα, μωρέ, ήταν κάτι χρειέζει εκεί πέρα. Κουτσομπόλες όλη μέρα στο παράθυρο και εγώ ένα πράγμα συχαίνομαι. Τους κουτσομπόλιδες. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Αγόρια είναι ή κορίτσια? Αγόρια είναι. Πού, απογοητεύτηκα. Δεν πειράζει, Θανάση. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Υπομονή. Αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει που χαρήκαμε ότι είναι νέοι άνθρωποι και όχι τίποτα χρυσές κουτσομπόλες. Βλέπεις φασαρία κάνουμε. Και εμείς κλείσαμε τηλεόραση από τις 10. Ηρέμησε, αγόρι μου. Ελάτε, εσείς μπορεί να γιορτάζουν τη μετακόμισή τους. Τίποτα δεν γιορτάζουν. Νούμερα είναι και πουλάνε μούρι. Μπαμπά, μπορείς να κάνεις κάτι να σταματήσουν? Και μπορώ και θα κάνω. Ξέρω τι να κάνουμε. Τι? Να βάλουμε τη μουσική τέρμα, να σπάσουμε τα νεύρα. Όχι, δεν θα κάνουμε αυτό. Δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο. Θα κάνω κι εγώ ό,τι γουστάρω. Θα βάζω τέρμα τη μουσική. Δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο. Δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Γιατί για να μπει πρέπει να διαβάσει. Ελά, αφήστε τώρα αυτά. Θα του τα πω ένα χεράκι. Μήπως να καλέσουμε την αστυνομία. Αστυνομία. Η αστυνομία τώρα καλέσουμε για κάτι παιδάκια. Καθαρίζουμε μόνοι μας. Δεν ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Δεν ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Για τρέχα να σε δουν. Να τους δείξουμε ποιον έχουν να κάνουν. Πάω. Άμα χρειαστείς κάτι ξέρεις, ε. Μη μας φωνάξεις. Πάντων για ύπνο και έλα. Σε παρακαλώ. Πάντων για ύπνο και έλα. Γεια σου, γεια. Είμαι ο γείτονας από δίπλα, Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Μαυροτσούκαλος, ωραίο όνομα. Γιατί δεν το ποτίζετε λιγάκι έτσι να μεγαλώσει? Μαυροτσούκαλο λένε και την ωραία την καστανόλα που έχετε σπίτι σας. Αλλά μιλάμε για πολύ μωρό, ε. Μονό. Πολύ μωρό. Για την κόρη μου τα λες αυτά? Καλά, δεν είπαμε και καμπούρα, ωραία την είπαμε. Να την καλέσουμε στο πάρτι. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται. Ακούστε να σας πω, μάγκες, γιατί πολλά λέτε. Κάνετε πάρα πολύ φασαρία. Είναι πολύ δυνατά η μουσική. Ξέρετε τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα έχεις ώρα? Όχι, δεν έχω. Γιορτάζουμε τη μετακόμιση. Δεν αλλάζεις κάθε μέρα σπίτι. Μόνο μια φορά το μήνα. Α, υπάρχει κι άλλος. Γιατί κάθε μήνα μας διώχνουν. Σας διώχνουν, αλλά ξέρετε, εμείς αύριο ξυπνάμε νωρίς. Και ομορφούλα νωρίς ξυπνάει. Εάν δεν χαμηλώσετε τη μουσική, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Όταν λες μαζί σου, νωρίς με αυτό που βλέπω τώρα, υπάρχει συμπλήρωμα. Εντάξει, έλα τώρα, εντάξει, ρέμισε, θα τον επιπίεση. Δύο. Θα σου φέρω μια μπύρα να ηρεμήσει. Γουστάρεις να πάρω κανένα τηλεφωνάκι για να κανονίσω κομμενάκι από ανατολικό μπλοκ. Ρε, θα χαμηλώσετε τη μουσική, ναι ή όχι? Μισό λεπτό να αποφασίσουμε. Άντε, μπράβο. Yeah. Όχι!
Όχι. Δεν θα χαμηλώσει. Πώς γίνεται, δεν θα χαμηλώσει. Τι να κάνεις. Θα τη χαμηλώσουμε. Έλα, έλα, πείτε μέσα τώρα. Έλα, χαμηλώστε τι. Έλα, γρήγορα. Έλα να βλέπω. Άντε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Δεν κάνει τίποτα, κύριε Μαυρομπούκαλε. Μαυροτσούκαλο. Μαυροτσούκαλε, αυτό ναι. Θα ήθελα πάντως να ξέρετε ότι εγώ σέβομαι πάρα πολύ την τρίτη ηλικία. Όλα εντάξει, σταμάτησε η μουσική, τέρμα. Δηλαδή καθάρισες? Αν καθάρισα, καθάρισα και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Τι λέω αυτά? Φαίνεται δεν καθάρισες καλά, ξέχασες να πάρεις τις γωνίες. Μπαμπά, νομίζω ότι σε έγραψε. Δεν με έγραψε κανείς. Μάλλον δεν με άκουσαν τι έλεγα γιατί είχαν δυνατά τη μουσική. Αυτό θα είναι. Αφήστε, θα καθαρίσω εγώ. Αύριο. Τώρα κάνει κρύο, πού να πηγαίνω? Πάμε να κοιμηθούμε, δεν μπορώ να πω βλακίες. Κάνει κρύο. Ναι, ναι, εντάξει, κάνει κρύο. Πάλι μας έχεις πει. Γιγαντά, αυτά θέλουν καθάρισμα, τα βλέπεις, ξύσιμο θέλουν. Βρε καλώς το διασάρισε, τι έγινε βρε αδελφέ, νοικοκυρούλα χαροπή, το παίζεις. Είχες πολύ σιδέρωμα και πολύ σφουγγάρισμα. Γι' αυτό πήρε και από το φαρμακείο κρεμούλα, έτσι για τους μαύρους κύκλους και το ποδαράκι της Χίνας. Ο του ασπίδες πήρα. Και παυσίπονα για τον πονοκέφαλο, δεν έχεις αμάτιο τη νύχτα. Γιατί? Μετακομίσαν κάτι κολόπεδα γύρω από ένα διαμέρισμα και το γιορτάζανε. Μέχρι τις 4 η μουσική στη διαπασό. Καλά. Και γιατί δεν πήγες να τους ρίξεις καμιά ανάποδη? Τι ανάποδη ρίξω αμέσως, θα τους ρίξω ανάποδη. Πήγα εκεί ευγενικά και τους είπα να χαμηλώσει τη μουσική. Και αυτοί αμέσως. Τη χαμήλωσαν. Όχι, με γράψανε όπως είπε και ο Γιαννάκης. Είπε ο Γιαννάκης ότι σε γράψαν. Και ο Θανάσης είπε ότι με δουλεύανε. Έγινε ρεζίλης τα παιδιά. Και θα τα αφήσει έτσι αυτό? Όχι. Δεν είναι καλό αυτό. Τι να κάνουνε. Φοιτητές είναι, τέπα τους κάνουν. Να τους αλλάξει τα φώτα. Συμφωνώ. Τα παιδιά τον πατέρα τους τον θέλουν ήρωα. Βέβαια, διότι αν τον έχουν ήρωα, θα το κουβαλάς σημάδες όλη τους τη ζωή. Ναι, ρε, βάλτε κανένα κρεβάτι να εξετάζετε κόσμο, γίνατε όλοι ψυχίατροι. Δεν μπορείς, αγόρι μου, τουλάχιστον φώναξε την αστυνομία. Γιατί, άμα τη φώναζε, δεν ερχότανε. Μην ανακατεύετε την αστυνομία. Δεν θέλουν τέτοια αυτοί. Τι θέλουν αυτοί, ρε μάχη. Πρέπει να πας εκεί και να τους φοβερήσεις. Εσύ στα νιάτα σου φοβόσουν κανέναν? Έχει δίκιο σε αυτό, Διονύση. Τώρα κάτσε. Ένας ήταν αυτοί, πώς ήταν? Τρεις ήταν, αλλά δεν ξέρω τι εφεδρίες είχαν μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τρεις εμείς, τρεις αυτοί μπαίνουμε μέσα και θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Δεν θέλει τέτοια, Σπύρο. Τι θέλει, ρε μάχη, πες μας. Πρέπει να πας εκεί και να σταθείς απέναντί τους. Να τους κοιτάξεις ίσια στα μάτια. Το ξέρω από το καράτε αυτό. Είναι το βλέμμα της τίγρης. Ξέρεις πόσο αναμετρίονται οι τίγρες και τα λιοντάρια? Θύμισε μου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο τίγρης, κάθεται. Και παραγγέλει μπύρα. Τώρα, άμα θέλετε, πακούτε. Άσε μας, ρε Μάκη, θα κάνω μαλακία στους ανθρώπους την τίγρη και το λιοντάρι. Αφού ήταν τύφλα. Ωραία. Θα πάμε εγώ και ο Μάκης. Ο Μάκης θα τους κοιτάξει με το μάτι της τίγρης. Και εγώ θα πάρω μια βρεγμένη σανίδα και θα τους κάνω μαύρους. Λοιπόν, θα σου δείξω και κανένα δύο λαβές. Όχι για την ιστάζω στο φώτι, δείξτε. Διονύση, τα παιδιά τον πατέρα τους τον εβλέπουν ήρωα. Όπως βλέπει εσένα ο γιος σου. Ακριβώς. Δίκιο σε αυτό. Τα γόρια πρέπει να έχουν ήρωα τον πατέρα τους. Πρότυπο. Αλλιώς γίνονται αδελφές. Πάει και τέλειωσε. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν οργανώσεις φιλάθλων για τις αρματοδρομίες. Υπήρχαν βασικά τέσσερις σύνδεσμοι. Οι Βένετοι, οι Γαλάζιοι, οι Κόκκινοι, οι Πράσινοι και οι Λευκοί. Ο Ιουστινιανός, ας πούμε, ήταν ο παδός των Βενέτων. Και ο Μάρκος Μαυροτσούκαλος των Πρασίνων. Έτσι, Μάρκο? Έτσι, έτσι. Και εχθρός των Ερυθρολεύκων. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, και έφερε και το τσάι από τις Ινδίες. Έλα, ησυχία! Τι έγινε, Μάρκο, θα προσέξεις και λίγο στο μάθημα? Εντάξει, αν είναι για λίγο, ας προσέξω. Μην ξεχάσετε να μου δώσετε τις χθεσινές σας εργασίες και να κάνετε άλλη μία πάνω στη στάση του Νίκα. Θα έλεγα να την κάνετε σε ομάδες. Διάλειμμα. Εγώ θες να κάνουμε μαζί την εργασία? Ναι, να την κάνουμε. Να είναι και ο Μάρκος, Τι, θα χάσουμε το κονό με τη φιλόλογο, Μάρκο? Ναι, βέβαια, μην το χάσουμε. Εργασία δεν την κάνω μόνη μου, θα δουλέψετε κι εσείς. Εννοείται. Καλά παιδιά, εγώ άμα θέλετε ξεκινάμε και από τώρα, έτσι. Έτοιμος είμαι. Τι γίνεται, να κάνω κανένα σαντουιτσάκι? Όχι, άστα σαντουιτσάκια. Τι, πιάσε φτιάξει κανένα καφέ, γιατί με το χθεσινό ξενύχτη δεν την παλεύουμε. Έχουμε και εργασία. Τι θα γίνει, δεν Διονύση, με αυτούς τους γείτονες? Άστα αυτά, κορίτσια, αυτά θα τα αναλάβει ο Διονύσης. Πώς θα τα αναλάβει ο Διονύσης, όπως τα ανέλαβε χθες? Άστο, καλύτερα μην τρέχουμε σε κανένα νοσοκομείο. Μάρκο, ο πατέρας του αγόρου μου κάπου τα βάλε με 6 άντρες. Ποιος είναι ο Ζωρό? Αφήστε τους γείτονες, εσείς να κοιτάξετε τα μαθήματά σας. Να κάτσουμε εδώ που έχει ησυχία. Ναι, καθίστε εδώ, εγώ πάω να κάνω μια δουλίτσα που έχω και έρχομαι. Τι δουλειά έχεις εσύ, αγόρι μου? Με κάτι παιδιά έχουμε κανονίσει κάτι, θα επιστρέψω. Κρέτα μου την τσάντα και μου και δίνεις μετά. Γεια. Με κάτι παιδιά.
Κατάλαβε ότι εννοώ όταν χάνει την αξιοπιστία. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να την τελειώνουμε τη δουλειά. Σήμερα το βράδυ θα μαζευτούμε και θα την τελειώσετε τη δουλειά. Τι θα κάνουμε? Θα την τελειώσουμε τη δουλειά. Διονύση, τι θα γίνει με αυτά τα σάντουιτς? Θα τα στριμώξω. Θα τα φτιάξω. Πού είναι τα σαλάνια, τα τυριά εδώ? Φωτί! Δεν θα μου μιλάς εμένα έτσι και δεν θα μου απαγορεύεις να έρχομαι εδώ μέσα! Δεν είναι πια το σπίτι σου εδώ, καταλαβαίνεις! Και άμα δεν γουστάρεις, μην αφήνεις την κυκόρα μου, ε! Θα βλέπω το παιδί μου, δεν γουστάρω, το καταλαβαίνεις εσύ αυτό! Έξω από το σπίτι μου, έξω! Φύγε! Έξω! Μάρκο, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν... Μήπως θέλεις να περάσω κάποια άλλη στιγμή? Όχι, 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 έλα, πέρασε, έλα. Μήπως θέλεις να σου φτιάξω ένα ποτάκι να χαλαρώσεις? Όχι, όχι, εντάξει, καλά είμαι. Μα τι νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει εδώ μέσα όποτε θέλει? Πολύ λείπαμε, Μάρκο, που είσαι εδώ και ακούσες βλακίες μου. Όχι, δεν πειράζει. Αν θέλεις κιόλας να κάνω τίποτα για σένα, οτιδήποτε, θα το κάνω. Όχι, όχι, εντάξει, θα μου περάσει. Πάντως, είσαι ο μόνος άνθρωπος που μου στέκεται. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι με πιάσε. Ξέρεις, νομίζω πως μπορεί να είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Τι? Όχι, Μάρκο, δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Είμαι μεγαλύτερη σου, είμαι καθηγήτριά σου, είσαι μαθητής μου, δεν γίνεται. Όχι, μπορεί και να γίνεται, γιατί σε 1,5 χρόνο εγώ τελειώνω το λύκειο. Μάρκο, τι λες? Τι λέω? Τα έχω χάσει, δεν ξέρω τι λέω. Απ' τη μία σου γράφω σημειώματα και απ' την άλλη τρέχω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί το έχω μετανιώσει. Απλά όταν σε βλέπω να κλαις, κάτι παθαίνω και μου έρχεται να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Άργησε. Ποιος? Ο Μάρκος, λέω, άργησε. Είπε. Είχε να κάνει κάτι με τα παιδιά. Καθυστερούν αυτά τα πράγματα. Εμείς κοροϊδά είμαστε που καθόμαστε και κάνουμε την εργασία. Έλα, μωρέ. Το παιδί προφανώς το διασκεδάζει. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Γιατί και εγώ μπορεί να ήθελα να διασκεδάζω. Αλλά αντίθετα με κολλημένη εδώ μαζί σου και κάθομαι και γράφω για τη στάση του Νίκα. Που χαίστηκα, δηλαδή. Και δεν σ' αρέσει αυτό που είσαι μαζί μου? Σε ό,τι στάση κι αν είμαστε. Ακόμα και στη στάση του Νίκα. Λες να τον πάρουμε τηλέφωνο? Τον Νίκα. Καλά, σούργελο είσαι. Το Μάρκο. Α, το Μάρκο. Όχι. Εγώ λέω να σου κάνω ένα μασάζ να χαλαρώσεις. Για να δω. Α, εσύ είσαι πάρα πολύ πιασμένη. Για χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε. 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 Μίτσο, τι γίνεται? Έχω ένα πιασηματάκι. Θα με χαλαρώσει και εμένα? Άμα θέλετε. Τι άμα θέλω, ρε βλάκα? Ήρθες εδώ να διαβάσετε, όχι να μας χαλαρώσεις και να μας τρίβεις. Άντε κάτσε κάτω. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, περιμένουμε. Πού είναι ο Μάρκος? Ο Μάρκος? Ο Μάρκος πρέπει να είναι σε ένα συμμαθητή του και να διαβάζει. Πρέπει να είναι σε ένα συμμαθητή του και να διαβάζει. Πώς διαβάζουμε εμείς εδώ? Α, αυτός εκεί. Κατάλαβα. Να τον πάρετε τηλέφωνο, να του πείτε να έρθει εδώ. Τέρμα το διάβασμα. Ώρα για ύπνο. Είπε να τον πάρουμε. Έλα, μωρέ. Το παιδί κάνει ιδιαίτερα. Τι ιδιαίτερα κάνει το παιδί? Ιστορία. Ποίηση, λογοτεχνία. Τώρα που αποφάσισε να μορφωθεί. Μην μπούμε εμπόδιο στη μόρφωσή του. Τι έγινε, Διονύση? Πολύ ησυχία έχει. Μόλις μίλησε στα παιδιά, καταλάβανε. Ωραία. Άνε λοιπόν, ας φύγουμε
Και άμα συμβεί κάτι, μας ειδοποιείς. Ρε Σπύρο, το βασικό είναι να γίνει ξανά ήρωα στα μάτια των παιδιών. Μάκη μου, για να γίνει ήρωα στα μάτια των παιδιών, θα πρέπει τα παιδιά να ξυπνήσουν. Τα παιδιά κοιμούνται. Τι να κάνουν, μας γίνει αύριο το πρωί ήρωας. Άμα μιλήσει τον άλλο πολιτισμένα, τον εκπολιτισμένα.